Δεν θέλω να τους βλέπω ούτε τους ζωγραφιστούς. Κανένα. Μιλάς, δεν μπορεί να μην είσαι. Ούτε τα κορίτσια τους, ούτε αυτούς τους ίδιους. Δεν μπορώ να τους συναστρέφω. Έχω φτάσει αυτό, μετά από αυτό με την Edge, έχω φτάσει στο σημείο, ρε φίλε, να τους συχαίνομαι. Δεν γίνεται. Ναι. Εγώ δεν θέλω να τους συναστρέφω. Σε κάποιο παιχνίδι δηλαδή, δεν θέλω να κάνω ζευγάρι με κανένα από αυτούς. Δεν θα παίξω μαζί τους. Φίλε, στη ζωή μου υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που τους κάνω κατευθείαν πέρα και δεν τους ξαναβλέπω μπροστά μου. Εδώ αναγκαστικά τους πρέπει να τους φίλε, αυτό με εκνευρίζει. Πρέπει να τους μπροστά μου. Δεν θέλω να τους βλέπω. Αυτό είναι το θέμα, ρε φίλε. Αυτό είναι η διαφορά του ηθοποιού. Συχάθηκα. Πώς να σε πω, λέω. Συχάθηκα, ρε φίλε. Ναι. Συχάθηκα. Κι εγώ. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει, ρε φίλε. Ηθοποιοί, ψεύτες, βάζουν τα κλάματα όποτε θέλουν. Όποτε θέλουν σταματάνε, όποτε θέλουν γελάνε, όποτε θέλουν κλαίνε. Όποτε θέλουν λιποθυμάνε, όποτε θέλουν ξαναζωντανεύουνε. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και φαίνεται ποιος θέλει να φύγει στα αλήθεια και ποιος όχι. Τι να μου πεις τώρα, Τζόνι. Δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, γκαβοί είμαστε. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται εδώ μέσα. Όποτε θέλουν λιποθυμάνε, όποτε θέλουν σηκώνονται, όποτε θέλουν κλαίνε, όποτε θέλουν γελάνε, όποτε θέλουν βγαίνουν από το σπίτι, όποτε θέλουν, δεν θέλουν να φύγω, όποτε θέλουν χορεύουν εδώ μέσα. Τι είναι αυτά, ρε. Κακός ηθοποιός, λέγεται αυτός. Με τους κομπάρσους τους παρέα. Και κοριτσάκι, τώρα είναι σπίτι του. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω, ρε φίλε. Πάει τον Ερτζάκη, φίλε. Λίγο 10 φιλιά πολλά και τη έδωσε. Φίλε, όχι. Εγώ σου λέω τον Ερτζάκη θα ξανάρθει πίσω. Την αγαπάει ο κόσμος. Θα έρθει πίσω, δε φίλε. Θα έχετε ο ψυχολογικό τέτοιο να ξαναρθεί. Θα έρθει πίσω. Θα έρθει πίσω. Okay. Και έρθει. Και μετά, τις βλέπω κουράζει. Θα είσαι, εσύ δεν ξέρεις αν θα είσαι. Δεν θα είμαι, ναι. Μπορεί να έρθει σε 14 μέρες πίσω. Θα με έχουν βγάλει.